centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Ρωμιόπουλε, καλημέρα και σήμερα τον εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Ρωμιόπουλε, καλημέρα από την Καστοριά. Καλή σας μέρα. Κύριε Ρωμιόπουλε, τα είπαμε και χθες όταν τα είπαμε περίπου αυτή την ώρα, ήμασταν στα 5 δείγματα. Μέσα σε μια μέρα ουσιαστικά έχουμε φτάσει στα 11 μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς ισχύει. Πράγματι έχουμε φτάσει στα 11 επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα και δεν αποκλείεται στην πορεία. Γιατί να πω σε αυτό το σημείο ότι τα δείγματα τα οποία ελήφθησαν χθες από τις κινητές ομάδες Κοζάνης και Καστοριάς δεν έχουν ελεγχθεί όλα, δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν όλα την ίδια στιγμή. Ελέγχθηκαν τα 10 από τα 65 όπως έχουμε μεταδώσει. Ακριβώς έτσι. Από αυτά τα 10 λοιπόν έχουμε ήδη 2 θετικά κρούσματα και αυτά όμως τα 2 θετικά είναι σε καλή κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι με κατοίκον περιορισμό. Τα άλλα 2 θετικά ήταν αποτέλεσμα δειγματοληψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, μετά από υπόδειξή μας και επικοινωνία μαζί τους, να δώσουν δείγμα στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Απλά χρονικά το αποτέλεσμα βγήκε χθες, οπότε καταχωρείται σαν χθεσινό αποτέλεσμα. Είμαστε λοιπόν στα 11 θετικά. Αυτό που έχουμε να πούμε σαν εικόνα γενικά είναι ότι... Τα οποία είναι από 2 κυρίως οικογένειες, συν ένα κρούσμα το οποίο είναι προσδιορίστο, Έχουμε λοιπόν και ένα δεύτερο απροσδιόριστο κρούσμα. Δηλαδή στα χθεσινά λοιπόν, τα συνολικά 6 θετικά που είχαμε χθες, από αυτά τα 6 προκύπτει λοιπόν και ένα ακόμα ορφανό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ορφανά κρούσματα και 2 ομάδες κρούσματων που μεταξύ τους σχετίζονται με κάποια σχέση επαγγελματική ή οικογενειακή. Δεν μιλάμε για μεγάλη διασπορά σε κάθε περίπτωση μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτόμαστε σενάρια περίεργα. Ή κλεισίματος ή lockdown, ακριβώς, αυτά δεν τα σκεφτόμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Αυτό θα εφαρμοστεί μόνο σε δομές που προκύπτει μεγάλη διασπορά εντός μιας δομής, δημόσιας ενδεχομένως, όπως ξέρετε και εφαρμόστηκε από αυτής και να εφαρμοστεί και στην Τόμη της Καστοριάς. Ναι, κλείσε το ΙΚΑ από χθες, ναι. Προληπτικά ακριβώς, φαντάζομαι. Ακριβώς έτσι, προληπτικά, γιατί πρέπει να τηρούμε τα, και αν χρειαστεί και υπερβολικά μέτρα προστασίας, γιατί ο υγειονομικός πρέπει και να φαίνεται και να είναι καθαρός και μη μολυσματικός, γιατί έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, δεν υπάρχει στην περίπτωση ακόμα και της μικρής πιθανότητας ένας από αυτούς να έχει μολυνθεί και να μεταδώσει τον ιό σε έναν επισκέπτη, αυτό θα είναι τραγικό. Οπότε λοιπόν προτιμούμε λίγο να πάρουμε πιο υπερβολικά μέτρα για λίγες μέρες, μέχρι να ολοκληρωθεί και η χνηλάτιση και η καραντίνα των υγειονομικών σε αυτή τη δομή και επί τα αυτή τη δομή να λειτουργήσει κανονικά. Τώρα, για τα ορφανά, τα 2 ορφανά κρούσματα, εκεί πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η χνηλάτιση, πού πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι, πώς μπορούμε να ελέγξουμε και να πάρουμε δείγματα από τους ανθρώπους που συνάντησαν? Μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, πιστέψτε με, ήδη από χθες το βράδυ μέχρι και τη στιγμή τώρα που μιλάμε, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και σχεδιασμό δράσεων. Ναι. Να σας πω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδεχομένως η ίωση αυτή η επιδημία, η νέα, το νέο επιδημικό κύμα να έχει εισαχθεί στην περιοχή της Καστοριάς από το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και ψάχνουμε να το βρούμε, να το αποδείξουμε, αν αποδειχτεί, αλλά έχουμε κάποιες υποψίες και ενδείξεις ότι ενδεχομένως ήταν για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι από τη στιγμή που έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, ασχέτως αν βρούμε την πηγή του ή όχι, να μειώσουμε την μετάδοσή του. Και ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να εντοπίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτούς που έχουν εκτεθεί στον ιό, να τηρήσουν την καραντίνα τους και ταυτόχρονα να ενημερώσουμε όλο τον πληθυσμό, πρώτον να μην ανησυχεί, να μην πανικοβάλλεται, να κάνει το πολύ απλό όμως, να τηρεί τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως είναι το να φοράει μάσκα, σκεφτεί έναν κλειστό χώρο ή να αποφεύγει αν γίνεται το συνοστισμό και το συγχρονισμό με άλλους ανθρώπους από περιβάλλοντα και οικογένειες που δεν είναι στο δικό του περιβάλλον. Αν εμείς λοιπόν ο καθένας από εμάς τηρεί τα μέτρα προστασίας, ακόμα και αν κυκλοφορεί σε έναν χώρο αυτός ο άνθρωπος όπου μπορεί να υπάρχουν άλλοι θετικοί, δεν υπάρχει πιθανότητα αυτός να κολλήσει τον ιό. Άρα λοιπόν σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά είναι συνάρτηση της δικής μας της τάσης
η φυσική μας υπευθυνότητα απέναντι σε αυτές τις οδηγίες και την επιδημία. Τώρα, κύριε Ομνιόπουλε, και οι 11 που έχουν τα κρούσματα του κορονοϊού στην περιοχή μας, και οι 11 είναι σπίτι τους ή κάποιοι νοσηλεύονται? Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ, είναι το καλό συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής θετικά κρούσματα, ότι η μολονότητα σε αυτά τα 11 κρούσματα συμπεριλαμβάνονται και άτομα μεγάλης ηλικίας, άνω των 70, και άτομα με χρόνια νοσήματα. Εν τούτης, όλα τα άτομα έχουν πάρα πολύ καλή κλινική, παρουσιάζουν πάρα πολύ καλή κλινική εικόνα και είναι όλα σε κατοίκον περιορισμό και παρακολούθηση. Μόνο αυτό είναι, και οι 11 στο σπίτι τους, δεν είναι κανένα σε κανένα νοσοκομείο? Είναι μια ερώτηση την οποία επιτρέψτε με, επειδή θέλω να δώσω τροφή για ιατρικά πόρτα και δεδομένα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα, ότι δεν θέλω να φωτογραφίζονται άνθρωποι. Ναι. Πιστέψτε με, κανένας αυτή τη στιγμή δεν έχει σοβαρό, δεν έχει μάλλον ούτε καν μέτριο πρόβλημα υγείας. Η κλινική εικόνα όλων είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Χωρίς να θέλετε να πείτε αν είναι στο σπίτι κάποιοι από αυτούς ή όχι, ή αν είναι σε κάποιο νοσοκομείο. Το καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Επιτρέψτε μου. Τώρα. Θέλαμε να το ρωτήσουμε πάρα πολύ αυτό, κύριε Ομνιόπουλε. Μας κάνει πολύ εντύπωση που μετά από 76 μέρες στην Καστοριά έχουμε επανεμφάνιση. Και μπορεί να αναπτυχθούν και διάφορα σενάρια. Έχει να κάνει με το προηγούμενο κύμα που είχε κάτι η Καστοριά, κάτι μπορεί να ξύπνησε από τον κοιμόμενο ιό από τότε, 76 μέρες πριν, ή είναι κάτι εντελώς καινούριο που ήρθε και πάλι στην περιοχή μας? Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση δεν μπορεί να είναι 100% μια απάντηση επιβεβαιωμένη, γιατί όλα αυτά που θα πούμε και αυτά που σκεφτόμαστε και εμείς και οι λοιμοξιολόγοι και συζητάμε, βασιζόμαστε σε ενδείξεις μέχρι να καταλήξουμε κάπου, γιατί όταν δεν υπάρχει μια πηγή η οποία να πιστοποιεί τελικά την αιτία του προβλήματος, θα υπάρχει και αυτή η σκέψη. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι αυτό το φαινόμενο της υποτροπής που λέτε, της αναζωοπήρωσης, είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο, το οποίο έχει καταγραφεί σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους παγκοσμίως, δηλαδή άτομα και περιοχές που είχαν νοσήσει τελικά. Άρα δεν το αποκλείεται και αυτό, αν και είναι μικρές πιθανότητες, λέτε. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το αποκλείω. Το λόγο που το αποκλείω, να σας πω γιατί το αποκλείω. Το αποκλείω γιατί έχουμε λοιπόν διαγνώσει, γιατί πέρα από ότι έχουμε θετικά κρούσματα, έχουμε και τη δυνατότητα πλέον να ξέρουμε και το πόσο θετικά είναι, και βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για θετικά κρούσματα με πολύ υψηλό υλικό φορτίο. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί σε μια αναζωοπήρωση. Οι αναζωοπηρώσεις εξορισμού είναι οι ποιότερες από τις πρωτολοιμώξεις και σαφώς δεν κάνουν και με διασπορά. Άρα λοιπόν οι ενδείξεις δείχνουν ότι μιλάμε για μια νέα νόσηση ατόμων που μέχρι στιγμής δεν είχαν εκτεθεί στον ιό. Γι' αυτό και αυτό το λόγο μάλιστα ψάχνουμε και την εστία και πιθανολογούμε ότι η εστία να είναι εισαγόμενη. Ο Μάρκος ο Πετρόπουλος να σας κάνει μια ερώτηση, κύριε Ομνιόπουλε. Μεγάλη με ευχαρίστηση. Καλημέρα και από εμένα. Ξέρετε, γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι μια γενική ερώτηση, αλλά επειδή ένας άνθρωπος που, όπως καταλαβαίνω, βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα και το παρακολουθεί όσο πιο κοντά μπορεί να είναι. Μια απάντηση ή μια γνώμη για αυτή την μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θεωρούν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, που όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Προσωπικά να πω την αλήθεια ότι πιστέψτε με ότι έχω ακούσει την ερώτηση ο ίδιος από υγειονομικούς, από συναδέλφους. Α, ναι. Πιστέψτε με, έχω ακούσει και αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι και τώρα ισχυρίζονται είναι ότι όλο αυτό είναι κατασκευασμένο. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Πιστέψτε με ότι, επειδή καλώς ή κακώς και λόγω της θέσης μου και λόγω και της δουλειάς, και μάλιστα να ξέρετε ότι και συγγενικά μου πρόσωπα έχουν δοκιμαστεί, έχουν διασωληνωθεί από βαριά λίμωξη από κορονοϊό, έχουν νοσηλευτεί στο αρχαίο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, νομίζω το να απαντάμε σε οτιδήποτε δεν έχει κάποιο μια επιχειρηματική, μια λογική βάση, το θεωρώ τελείως ανούσιο. Μήπως είναι μέχρι να σου τύχει για να πάρεις την απάντηση στην ερώτηση αυτή? Δεν γίνεται. Μέχρι να χτυπήσει ο ιός την πόρτα του καθενός μας. Προσωπικά τι πιστεύω. Δεν παρεξηγώ, δεν θα κατακρίνω, αλλά θα πω ότι ειδικά άτομα τα οποία έχουν μια θέση τους επιβάλλει να έχουν μια πιο προσεκτική τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, γιατί επηρεάζουν ανθρώπους, επηρεάζουν καταστάσεις με αυτά που θα πούνε. Θεωρώ θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί πραγματικά προσανατολίζουμε τον κόσμο και είμαστε και εμείς τελικά και η αιτία να παρασύρουμε στον ιό και στην εξάπλωση του ιού και να δημιουργήσουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε δεν τίθεται θέμα να το συζητήσουμε προσωπικά για μένα. Σας ξαναλέω, δεν το κατακρίνω. Ο καθένας έχει το δικό τρόπο σκέψης, τα δικά του βιώματα, τις δικές του παραστάσεις. Εγώ σας λέω, έτυχε να μπω στα επίγοντα, να έχω ανθρώπους δικούς που διασωληνωθήκανε. Οπότε
δεν θα πω καν κάτι στη λογική να πω ότι έχω ακούσει, έχω διαβάσει, έχω δει με τα μάτια μου. Και ένα μηχάνημα επιμορειακής βιολογίας, το οποίο ανοιχνεύει γονίδια ενός νέου ιού, δεν ανοιχνεύει γονίδια ενός παλιού, ενός νέου ιού γονίδια, δεν φαντάζομαι ότι και το μηχάνημα είναι και αυτό μέρος του συστήματος και απλά βγάζει κατασκευασμένα αποτελέσματα και θέτικα αποτελέσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ανούσιο να το συζητάμε. Και χάνουμε πραγματικά χρόνο και χάνουμε τον προσανατολισμό μας, ο οποίος έχει να κάνει με τη σωστή τήρηση των μέτρων προστασίας. Δύο πράγματα ακόμη, κύριο Μιόπουλε. Επειδή μιλήσατε νωρίτερα και για το υλικό φορτίο, για τα 11 περιστατικά της Καστοριάς, τα καινούργια, το υλικό φορτίο είναι μεγάλο, είναι μικρό, είναι ικανό να μεταδώσει εύκολα τον ιό? Αυτό το οποίο πραγματικά μας ξάφνιασε, ξέρετε, όταν έχεις ένα κρούσμα θετικό, αυτό που πάντα αξιολογούσαμε, ναι, στο εργαστήριο και αυτό το οποίο κατευθείαν είχαμε την ενημέρωση, έκανα εγώ στην Αθήνα και συζητούσαμε, είναι το υλικό φορτίο, γιατί αυτός είναι και ο δείκτης ο οποίος θα μας δείξει κατά πόσο, ναι, είναι πιθανό ο θετικός αυτός να μεταδίδει ή να έχει, ναι, μεταδώσει ήδη. Πραγματικά είδα από το πρώτο κρούσμα το οποίο διαπιστώθηκε επίσημα στην περιοχή, αυτό που μας έχει κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση ήταν το πολύ ψηλό υλικό φορτίο, παρά τη σχετικά πολύ καλή κλινική εικόνα της ασθενούς. Αλλά αδιαφυσβήτητα ήταν ένα πολύ ψηλό υλικό φορτίο. Δεν θα σας περιγράψω τώρα τους τεχνικούς όρους, ναι, πόσο αυτό αποδεικνύεται, αλλά αυτό από μόνο του ήταν το καμπανάκι από το πρώτο κιόλας κρούσμα ότι θα έχουμε κάποιο ζήτημα στην Καστοριά. Άρα λοιπόν, από το πρώτο λέτε, από το πρώτο, από τη γυναίκα δηλαδή, φάνηκε από ότι. Από το πρώτο κρούσμα φάνηκε ότι θα υπάρχει ένα ζήτημα στην Καστοριά. Μάλιστα. Από το υλικό φορτίο που είχε. Ακριβώς. Από τα περιβάλλοντα, επαγγελματικά ή οικογενειακά, έχουν ελεγχθεί όλοι, έχετε πάρει δείγματα από όλους ή ακόμη μένουν να πάρετε δείγματα? Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κύριε Ρομιούπουλε? Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε στιγμή και κάθε φορά που θα βγαίνουν νέα θετικά κρούσματα, αυτόματα λοιπόν ο κύκλος διευρύνεται. Τα παρακλάδια λοιπόν της συγκράτησης, ακριβώς ο κάθε ένας έχει το δικό του κύκλο. Κάθε θετικός θα έχει ένα δικό του κύκλο και αυτοί με τις θα πρέπει να ελεγχθούν. Άρα λοιπόν η ιχνηλάτηση είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι μια στατική, ένα συγκεκριμένο αριθμό, yeah, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ. Οπότε πρακτικά από τα πρώτα θετικά κρούσματα αυτά έχουμε ελέγξει τη μεγαλύτερη πλειονότητα των επαφών τους, τη μεγαλύτερη, και ενδεχομένως σήμερα και άλλο θα έχει ολοκληρωθεί. Αλλά βλέπετε, όταν βγαίνουν νέα θετικά, μπαίνει πάση αυτή η διαδικασία της άμεσης αναζήτησης των επαφών τους και με τη σειρά και αυτή να δώσει το δείγμα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει. Από τη στιγμή που κάθε στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, βλέπετε ότι και μπορεί και σήμερα να έχουμε και άλλα θετικά κρούσματα να προκύψουν νέες επαφές. Θα το δούμε αυτό, γιατί ουσιαστικά υπάρχουν άνθρωποι, έχουμε μιλήσει ανθρώπους που πήρατε δείγματα χθες. Μας είπαν το εξής. Μας είπαν ότι κάποια στιγμή περιμένουν και ένα τηλέφωνο για να δουν τι γίνεται, αν θα είναι θετικό, αρνητικό κτλ. Μας λέγατε νωρίτερα ότι έχουν ελεγχθεί τα 10 από τα 65 χθεσινά. Πιστεύετε ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και για τα υπόλοιπα 55 αποτελέσματα? Αυτή την ερώτηση θα έπρεπε να απευθύνεται στη διευθύντρια του Εργαστηρίου Μορφωτικής Βιολογίας του νοσοκομείου. Η δική μου δουλειά δεν είναι, σωστά, να υποδεικνύω και να αλλά δουλεύω. Αλλά φαντάζομαι ότι κάπως συνεννοείστε. Ναι. Πιστέψτε όμως ότι πραγματικά, ναι, έχω την δυνατότητα να ιεραρχώ τις ανάγκες μας και τις προτεραιότητες μας, γιατί είναι θέματα δημόσιας υγείας. Και να ζητώ την όσο μεγαλύτερη συνεργασία για την ταχύτερη διάγνωση των δειγμάτων. Όσον αφορά για αυτό που αναφέρεται ότι οι άνθρωποι περιμένουν αποτέλεσμα, αναφέρουμε σε όλους το εξής, ότι επί του πρακτέου, να ξέρετε, αυτό που ήθελα να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε άμεσα τους θετικούς. Τους θετικούς, αυτό μας το είπαν. Μας είπαν ότι εάν είναι αρνητικό, δεν τηλεφωνείτε καν. Αν είναι θετικό, τότε παίρνετε. Ακριβώς. Αν ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι κάπως έχει μια ανησυχία, υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας με τις τοπικές δομές, δηλαδή όταν θα συγκεντρωθούν όλα τα αποτελέσματα από τις ιχνηλατήσεις, αυτά θα δοθούν, θα κοινοποιηθούν στους υπευθύνους, στην επόπτρια των κινητών ομάδων, ναι, της Καστοριάς π.χ. και στην κυρία Μπουργανού, θα κοινωνιοποιηθούν και αν χρειαστεί και στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ναι, ναι. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί με ένα τηλέφωνο να μάθει το αποτέλεσμα. Σωστά, γιατί καταλαβαίνετε ότι η αγωνία αυτών των ανθρώπων παρατείνεται. Δηλαδή, αλλά να γνωρίζετε ότι, ναι, όσο δεν υπάρχει επικοινωνία δικιά μας μαζί τους, δεν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν έχουν ελεγχθεί όμως όλα τα δείγματα και εκεί παρατείνεται η αγωνία. Ακριβώς. Όταν ακούν αυτοί οι άνθρωποι 10 από τα 65, σου λέει εντάξει, δεν έρχεται τηλέφωνο, αλλά και δεν έχουν ελεγχθεί και όλα. Παρατείνεται λοιπόν η αγωνία εκεί. Παρατείνεται για λίγες ώρες ακόμα, ενδεχομένως λίγα 24 ώρα, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι στο χέρι μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και το εργαστήριο κάνει ό,τι μπορεί. Είναι ένα εργαστήριο το οποίο
δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Και ευτυχώς που υπάρχει. Έχετε δίκιο, αλλά υποστηρίζει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία όλη τη περιφέρεια. Το νοσοκομείο τη Έδεσα, που επίση προσφάτως επλήγηκε από την επιδημία και έχει αρκετά θετικά κρούσματα, και εκείνη κάνουν εχνηλάτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ένα εργαστήριο το οποίο έχει πλαφόν δεν μπορεί να ελέγχει και να επεξεργάζεται καθημερινά απεριόριστα δείγματα. Υπάρχει πλαφόν συγκεκριμένο, αριθμητικά. Οπότε μέσα αυτό το πλαφόν προσπαθούμε λοιπόν να τοποθετήσουμε την Καστοριά σαν προτεραιότητα όσον αφορά αναλογικά να ελέγχονται όσο γίνεται πιο πολλά δείγματα από την Καστοριά. Έχουμε και κάποια ερωτήματα εδώ. Αν από τα γίνεται μια τελευταία ερώτηση. Ουσιαστικά είναι η εκτίμηση, αυτό ρωτάνε περισσότερο, πού μπορεί να φτάσει η Καστοριά. Γιατί λένε ότι, αφού λέει ο κύριος καθηγητής ότι από τα 10 που ελέγχθησαν σε σύνολο 65, 2 βγήκαν θετικά, αναλογικά θα προσθεθούν αρκετά ακόμη. Ζητούν τις εκτιμήσεις σας, λοιπόν, κύριε Ρωμιόπουλε. Αντιλαμβάνομαι. Δεν θα, πού θα φτάσει. Αν επιτρέπετε να σας πω, έχω μια εκτίμηση προσωπική, αλλά δεν θέλω να την κοινοποιήσω για τους δικούς μου λόγους. Δεν ξέρω σε τι θα εξυπηρετούσε. Αυτή η εκτίμηση εγώ την έχω μεταφέρει στον ΕΟΔΗ, στα γραφεία τα κεντρικά του ΕΟΔΗ, στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, για να κάνουμε και την πολιτική προστασία, ώστε να είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι το να πω ένα νούμερο θα εξυπηρετούσε κάτι. Αυτό που πιστέψτε με έχει μεγάλη σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Είναι να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Μπορεί να ακούγεται γραφικό, να ακούγεται κουραστικό, να ακούγεται μονότονο, επαναλαμβανόμενο, αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν μας απασχολεί αν τα κρούσματα θα είναι 11 όπως είναι σήμερα ή παραπάνω. Εμείς, αν ξέρουμε ότι είμαστε σωστοί και δεν κινδυνεύουμε, λοιπόν, θα δούμε πώς θα κλείσει το πράγμα, να βάλουμε το λιθαράκι μας, ώστε να μην μεγαλώσει το πρόβλημα και εμείς το διασπείρουμε, ώστε και η δική μας περιοχή να μην δοκιμαστεί. Ωραία. Κύριε Ρωμιόπουλε, ανανεώνουμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα πια. Γιατί έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Πρώτα, να είμαστε καλά. Σας εύχομαι όλους καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά, κύριε Ρωμιόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.